Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Σήμερα, όπως είπες Νίκο, θα αναφερθούμε στα μηχανογραφικά και θα μιλήσουμε για το γρίφο των μηχανογραφικών. Ειδικά φέτος θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το μηχανογραφικό γίνεται ακόμη πιο σύνθετο. Ακόμη πιο σύνθετο. Θα σας παρακολούσα μόνο και λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καλύτερα. Γίνεται πιο σύνθετο. Ξέρω ότι είστε λίγο κρυωμένοι, η φωνή δεν είναι και τόσο δυνατή όσο θα τη θέλαμε, αλλά είμαστε καλά από υγεία κατά τα άλλα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Μπορεί να ακουγόμαστε έτσι, αλλά είμαστε καλά. Θέλω να τονίσω ότι λόγω των σχετικών αλλαγών που έχουν γίνει φέτος με την ελάχιστη βάση, με τους συντελεστές βαρύτητα σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα που έχει θέσει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα τους δικούς τους συντελεστές βαρύτητας. Οπότε θα παδούμε κάποια πράγματα που τόσα χρόνια δεν τα έχουμε συναντήσει. Οπότε θα παραθέσουμε κάποιες και τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι στην υλοποίησή τους σχετικά με τη διαδικασία του μηχανογραφικού. Και γιατί το χαρακτηρίζετε γρίφο? Το χαρακτηρίζω γρίφο γιατί τόσα χρόνια ο μαθητής μπορούσε να υπολογίσει με ακρίβεια τα μόρια του. Τώρα με τους συντελεστές βαρύτητα σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα που έχει θέσει θα υπάρχουν διαφορετικά μόρια σε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, οπότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τα μόρια που έχουμε βγάλει. Μάλιστα. Γιατί κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, το ξανατονίζω, θα έχει τα δικά του μόρια, οπότε και οι προβλέψεις για τις σχολές θα είναι δύσκολο. Mm-hmm. Δύσκολες. Γι' αυτό χρειάζεται εξειδικευμένες συμβουλές και κατευθύνσεις από ανθρώπους που ξέρουν. Γι' αυτό και σας καλέσαμε, κυρία Τζανταρμά, γιατί βλέπουμε ότι πολλά παιδιά μπορούν να κάνουν σφάλματα, να συμβουλεύονται κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, που έχουν την καλή πρόθεση να βοηθήσουν, αλλά να μην μπορούν να κατευθύνουν σωστά στην υποβολή του μηχανογραφικού. Τώρα τελευταία έχει αλλάξει το μηχανογραφικό, οι σχολές, υπάρχουν σχολές που κρύβουν επαγγελματικά δικαιώματα που οι υποψήφοι δεν το γνωρίζουν και καλά είναι γι' αυτό να εμπιστεύονται έναν εξειδικευμένο, έναν σύμβουλο για να γίνεται σωστή καθοδήγηση. Γιατί πολλές φορές μπορεί να πιάνουμε τα μόρια ή να έχουμε καλά μόρια, αλλά να μην ιεραρχήσουμε σωστά τις επιλογές μας και να οδηγηθούμε σε μία λάθος σχολή. Αυτό που παρατηρώ τα τελευταία χρόνια, πολλοί υποψήφοι συνηθίζουν να ιεραρχούν τις επιλογές τους με κριτήριο τις περσινές βάσεις και προσπαθώντας να μαντέψουν πώς θα κινηθούν οι φετινές. Αυτό φυσικά αποτελεί μια εσφαλμένη τακτική, καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεθούν με ασφάλεια οι βάσεις και μάλιστα φέτος, λόγω του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού στον μορίο, συγκριτικά με τις βάσεις των προηγούμενων ετών σε ένα τμήμα. Μάλιστα. Το επόμενο που... σφάλμα αυτό μέχρι να μας πείτε το επόμενο. Δεν πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση με τα περσινά, γιατί τα δεδομένα τα φετινά είναι τελείως διαφορετικά και οι συνθήκες με τις οποίες θα υποβάλουμε το μηχανογραφικό μας. Και έχει αλλάξει και η λογική πάνω στα πανεπιστημιακά τμήματα. Ναι. Πλέον θα εμφανιστούν καινούργια επαγγέλματα τα οποία και εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Οπότε μια σχολή πρέπει να έχει διεπιστημονικότητα, να καλύπτει ένα εύρος μαθημάτων, μέσα από εκεί ο μαθητής να αποκτήσει γνώσεις και μετά με τη διαβίου εκμάθηση και με τα σεμινάρια και με τα μεταπτυχιακά να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πολλές φορές οι υποψήφοι μιλάνε για μεταγραφές. Ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μία μεταγραφή, μετακίνηση. Είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία γίνεται τον Οκτώβριο, να τους τονίσουμε. Ωστόσο, τώρα θα πρέπει να δώσουν έμφαση σε δεδομένα όπως είναι οι αντιστοιχίες μεταγραφών, γιατί υπάρχουν κάποια τμήματα, όπως το τμήμα της ψυχολογία στη Φλόρινα, που δεν έχει αντιστοιχεία με τις υπόλοιπες ψυχολογίες. Φλόρινα, είπατε, δεν λέω ψυχολογία, θα μας πει για τη δημότικο τώρα, κυρία Ζανταρμά, να εκπλαγούμε. Αλλά ακόμα όχι, δυστυχώς. Η ψυχολογία της Φλόρινας δίνει επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου. Απλώς δεν μπορεί ένας υποψήφιος να πάρει μια μεταγραφή. Αυτά πρέπει να τα προσέξουν. Και αυτό που θέλω να τους τονίσω, ότι κάποιο τμήμα για να πάρουμε μεταγραφή, το βασικότερο κριτήριο είναι ότι πρέπει να απέχουμε από τμήμα σε τμήμα 2.750 μόρια. Μάλιστα. Το επόμενο κριτήριο που πρέπει στη μεταγραφή να προσέξουμε και να τους το πω, μπορεί κάποια σχολή, εγώ τώρα λόγω ΕΒΕ, να μην μπορώ να δηλώσω ένα τμήμα.
Όμως με τη μεταγραφή, αν απέχω μόνο 2.750 μόρια, μπορώ να πάω στη σχολή που θέλω και αφότου συμπληρώνω και τα υπόλοιπα κριτήρια και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όταν διαλέγουμε μία σχολή, πρέπει οι υποψήφοι να βλέπουν το πρόγραμμα σπουδών. Mm-hmm. Πρέπει να οροματίζονται, να βλέπουν τον εαυτό τους στο μέλλον, αν αυτή η σχολή τους ταιριάζει. Τι επαγγελματικά δικαιώματα δίνουν? Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πέρα από τα μαθήματα, να γνωρίζουμε και τα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνει κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. Ναι, σωστά. Τώρα, αυτό το διάστημα μέχρι την Παρασκευή υπάρχει χρόνος για να μπορέσετε να κατευθύνετε σωστά οποιονδήποτε επιθυμεί, για να το μελετήσετε σωστά το μηχανογραφικό και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε υποψηφίου. Έτσι, αυτό που είπατε. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να δει τις δικές του κλίσεις, τα δικά του επαγγελματικά ενδιαφέροντα για το μέλλον, τι του δίνει κάθε σχολή. Και το βασικότερο είναι το τι θέλει να κάνει ο ίδιος, να μην επηρεάζεται από το οικογενειακό υπόβαθρο, από την οικογενειακή κατάσταση. Αν και πολλές φορές και το οικογενειακό εισόδημα μας επηρεάζει και οι οικογενειακοί παράγοντες, mm-hmm. αλλά να δει ακριβώς το τι θέλει. Σαν άμεση αποκατάσταση, οι μοναδικές σχολές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ο στρατός, η αστυνομία, η πυροσβεστική. Άμεση αποκατάσταση επαγγελματική, μάλιστα, τα σώματα ασφαλείας. Μόνο τα σώματα ασφαλείας. Και αυτό να πάνε οι μαθητές συνειδητά υποψήφοι να το κάνουν. Να το γνωρίζουν, όχι γιατί θα με εξασφαλίσει ένα μέλλον. Όπως το λέω και το ξαναλέω σε κάθε συνέντευξή μου και σε κάθε υποψήφιο που κάνω το μηχανογραφικό, μέχρι τα 25-27 το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να μην μας ενδιαφέρει. Μετέπειτα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία μας. Βέβαια, είναι μια ρουτίνα καθημερινότητα η οποία θα μας επηρεάζει σε βάθος χρόνου για όλη μας τη ζωή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μέχρι 26-27 μπορεί να είμαστε λίγο πιο ανέμελοι, είναι και τα πρώτα χρόνια, οπότε ακόμα είναι η περίοδος που είναι λίγο πρωτόγνωρα τα πράγματα. Στη συνέχεια γίνονται ρουτίνα. Και για μια ζωή να έχεις μια ρουτίνα που δεν σε αρέσει, δεν την αγαπάς, είναι βάσανο, δεν είναι? Έχετε δίκιο. Θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, θα επιστρέψουν το μηχανογραφικό σαν να έχουν συμπληρώσει, σαν να έχουν γράψει 20.000 μόρια. Δεν θέλω να βλέπουν πόσα μόρια έχει η περσινή σχολή, να βάλουν τα θέλω, τα δικά τους, τι πιστεύουν, πού είναι καλοί, σε ποιο κομμάτι νομίζουν ότι μπορούν να διακριθούν, ότι το έχουν με λίγα λόγια, τότε θα πάνε και μπροστά. Γιατί όλα τα επαγγέλματά μας είναι σε κορεσμό, αλλά αν αντιληφθούμε τις δυνατότητές μας, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Φέτος, για δεύτερη φορά, έχουμε και το παράλληλο μηχανογραφικό. Α, για τα ΙΕΚ. Για τα ΙΕΚ. Βεβαίως. Είναι καλά οι υποψήφοι να το συμπληρώσουν, να εξασφαλίσουν μία θέση. Γιατί τους δίνει, τους ανοίγει το δρόμο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Πολλοί δεν το γνωρίζουν ή το θεωρούν λίγο πιο υποτιμητικό. Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν το παράλληλο μηχανογραφικό? Δικαίωμα έχουν όσοι υποψήφοι μπορούν να υποβάλουν. Όσοι υποψήφοι διαγωνίζονται με πανελλαδικές εξετάσεις και από το ΕΠΑΛ και από το ΓΕΛ. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες θέσεις δηλαδή στα δημόσια ΙΕΚ οι οποίες κρατιούνται για αυτούς που θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους και να τις επιλέξουν? Αυτό ακριβώς. Και το κριτήριο είναι το πολιτήριο. Δεν παίζει πόσα μόρια θα έχει συγκεντρώσει στο μηχανογραφικό. Ναι. Αλλά αυτό φέτος που βλέπουμε είναι ότι έχουν μειωθεί οι αριστούχοι. Οι αριστούχοι γενικά από το 18 μέχρι το 20 παρατηρούμε ότι υπάρχει μία μείωση. Στο απολυτήριο λυκείου λέτε έχουν μειωθεί αριστούχοι? Στις πανελλαδικές. Στις πανελλαδικές, όσοι γράψαν άριστα. Οι αριστούχοι φέτος είναι λίγοι. Ήταν δύσκολα κάποια μαθήματα, μαθηματικά, αρχαία, οπότε έχουν... Τώρα που έχουν βγει και τα στατιστικά στοιχεία, ναι, στις ανθρωπιστικές σπουδές, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία δεν έχει γράψει. Έχει γράψει κάτω από τη βάση. Σε ένα θεωρητικό μάθημα καθαρά δηλαδή. Καθαρά θεωρητικό μάθημα. Αυτό είχαμε να το δούμε τα τελευταία τουλάχιστον... Δεν έχει ξαναφυγεί. Πού οφείλεται άραγε αυτό, το έχετε διερευνήσει? Τώρα, να πω την αλήθεια, κάνουμε μία έρευνα και μία μελέτη να δούμε πού οφείλεται ότι σε ένα μάθημα που το θεωρούσαμε ότι. Απλά χρειάζεται διαβάζω, να αποστηθήσεις κάτι. Ναι, διαβάζω τα κάτι. Τα παιδιά δεν μπορούν. Τώρα είμαστε σε μελέτες, δεν έχουμε βγάλει τα ποσοστά. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τελευταία στατιστικά. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη δηλαδή τις τελευταίες μέρες αυτά και τα μελετάτε τώρα. Είναι και αυτά που πρέπει να κάνετε.
Έχουμε να μελετήσουμε λίγο το παιδιά για ποιο λόγο δεν έχουν γράψει σε ορισμένα μαθήματα. Mm-hmm. Τι φταίει. Γενικά οι επιδόσεις των μαθητών σχετικά με πέρυσι κυμαίνονται στο ίδιο, αλλά λίγο η ΕΒΕ ήταν πιο ανεβασμένη. Ελάχιστα πιο ανεβασμένη. Λέμε ελάχιστη βάση εισαγωγή στην ΕΒΕ. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ίσως με αυτούς τους όρους τι εννοούμε, αλλά η ΕΒΕ είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγή, φίλες και φίλοι. Μάλιστα. Σε πολλούς η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν έχει ανοίξει το μηχανογραφικό, δεν τους έδωσε το δικαίωμα να καταθέσουν το μηχανογραφικό. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι καλά να καταθέσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ. Που ίσως θα έχουν μια εξασφαλισμένη θέση εκεί πέρα πλέον μετά. Θα να μην τη χάσουν. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι καθόλου υποτιμητικό, γιατί το αντιλαμβάνονται κάποιοι έτσι. Το αναφέρατε πριν, γι' αυτό στέκομαι. Για ποιο λόγο θα μπορούσε κανείς να θεωρεί ότι είναι υποτιμητικό να εκπαιδευτεί σε μια επαγγελματική θέση, σε ένα επάγγελμα, αφού η κατάρτιση εκεί είναι εξειδικευμένη και στοχευμένη. Στα δημόσια ΙΕΚ τουλάχιστον και σε κάποια εξ αυτών γίνεται πολύ καλή δουλειά. Και έχει πάρα πολλές καλές ειδικότητες, όπως εργοθεραπεία, φαρμακευτική, φυσικοθεραπεία. Με νοσοκομεία, σειροτροφία, να πάμε και στο σουφλί τώρα που έρχονται τα καινούρια. Έτσι. Υπάρχουν πολύ καλές ειδικότητες, ναι. Απλώς δεν το γνωρίζουν εκεί, ότι δεν γνωρίζουν. Να θυμίσουμε ότι και στο Δήμο Ορεστιάδας λειτουργεί δημόσιο η ΕΚΣ, το νεοχώρι συγκεκριμένα είναι η έδρα του, οπότε υπάρχει και εδώ η δυνατότητα για κάποιους συντοπίτες μας που θέλουν να μείνουν στην περιοχή και να σπουδάσουν, να συνεχίσουν δηλαδή εδώ. Έχουν αυτή την ευκαιρία να το κάνουν. Αναρωτήσω και για τα τμήματά μας, στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης υπάρχει ενδιαφέρον από δικά μας παιδιά. Μέχρι στιγμής που συμπληρώνουν το μηχανογραφικά, ναι. Όλοι οι μαθητές το έχουν δηλώσει σαν επιλογή. Μπορεί να μην είναι πρώτη τους επιλογή. Αλλά και είμαι μέσα, πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο που είναι 5 χρόνια mm-hmm. και με καλές κτηριακές δομές, με εξαιρετικούς καθηγητές. Και με και αξιολογήσεις που φέτος για τις αξιολογήσεις του ήταν οι καλύτερες. Mm-hmm. Έχει αξιολογηθεί. Το δηλώνουν. Και υπάρχουν πολλές προοπτικές. Και τρεις κατευθύνσεις mm-hmm. που μερικοί νομίζουν ότι θα βγεις μόνο για ο πόνος. Υπάρχουν όχι, τρεις κατευθύνσεις. Είχαμε τον κύριο Γαλατσίδα εδώ, μας ενημέρωσε σχετικά πολύ με κάθε ωραία. Λεπτομέρεια και ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακά αυτά που μάθαμε για το πανεπιστήμιό μας. Και είναι πολύ ευχάριστο που τα παιδιά εδώ στην περιοχή το επιλέγουν. Το βάζουν στο μηχανογραφικό τους και είναι μέσα στις σκέψεις τους. Τους κατευθύνετε εσείς προς εκεί ή μόνοι τους σας λένε να βάλουμε και τις Ορεστιάδας? Οι περισσότεροι μαθητές, επειδή σε όλη την χρονική περίοδο, τη σχολική περίοδο, έχουμε κάνει συζητήσεις, τους έχω αναφερθεί και στα δύο τμήματα που υπάρχουν στην Ορεστιάδα, οπότε το γνωρίζουν. Μάλιστα. Πάντως υπάρχει μια έτσι αίσθηση ότι θα έχουμε περισσότερους φοιτητές φέτος στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης. Διαβάζω και σχετικές δημοσιεύσεις και αναρτήσεις και από τους εμπλεκόμενους και από το Δημοκρίτη, όπου περιμένουν φέτος αρκετά μεγαλύτερη προσέλευση σε σχέση με τα περσινά δεδομένα. Το βλέπετε κι εσείς έτσι, είναι? Το βλέπω και αυτό και είναι και πολύ ευχάριστο να μένουν τα παιδιά στον τόπο μας. Βέβαια, και να μας έρχονται πολύ περισσότεροι από άλλους τόπους βεβαίως και να έρθουν στην περιοχή μας. Που είναι και αναζητούμενο. Τώρα, πού μπορούμε να σας βρούμε, κυρία Τζανταρμά? Γιατί είπατε κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα, αλλά αυτά όλα θέλουν εξειδίκευση, θέλουν στόχευση, θέλουν κάθε περίπτωση διαφορετικά να την αντιμετωπίσετε σε κάθε υποψήφιο ή υποψήφια. Πού σας βρίσκουμε? Μπορείτε να με βρείτε σκρά 16 στο φροντιστήριο Ευκλείδης. Mm-hmm. Και όπως δεν βοηθάω μόνο τους μαθητές του φροντιστηρίου, απευθύνουμε σε όλη τη μαθητική κοινότητα. Συμπληρώνουμε μηχανογραφικά και εξ αποστάσεως για να δώσουμε τις σωστές κατευθύνσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει στις Πανελλήνιες αποτυχία ή επιτυχία, που πρέπει να κινηθούμε με τα μόρια που έχουμε και να εκμεταλλευτούμε σωστά τις σχολές που έχουμε μπροστά μας. Ωραία. Υπάρχουν πολύ καλές σχολές που δεν τις γνωρίζουν γιατί μένουν στα παραδοσιακά επαγγέλματα mm-hmm. οι περισσότεροι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εσάς να μας δώσετε τις περισσότερες πληροφορίες που θα είμαι κοντά σας, ό,τι και αν χρειαστείτε. Μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, 12 η ώρα το βράδυ είναι τα μηχανογραφικά. Εμείς είμαστε στο γραφείο και κατόπιν ραντεβού. Είμαστε όλη μέρα, γιατί είναι τώρα η περίοδος που... Έχουν υποβληθεί πάρα πολλά μέχρι τώρα ή ακόμα στην αρχή? Ναι, από την πολλά. Παρασκευή ναι. δουλεύουμε πυρετοδόση. Με το που υποβάλλεται το μηχανογραφικό μέχρι τη Δευτέρα υπάρχει και προθεσμία να κάνει κάποιος κάποια αλλαγή, διόρθωση αν θέλει. Ναι, στην πρώτη φάση συζητάμε όλα τα επαγγέλματα, ναι. λέμε τις προοπτικές που υπάρχουν, δεν το οριστικοποιούμε, κάνουμε μια προσωρινή αποθήκευση, να το μελετήσει ο μαθητής. Και στο τέλος, εγώ προς την Παρασκευή, με ένα δεύτερο ραντεβού, μπορούμε να το οριστικοποιήσουμε. Μπράβο, ωραία, πολύ ωραία και αυτή η εξήγηση που μας δίνετε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα. Νομίζω εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για ακόμη μια φορά, πλήρης η πληροφόρηση που μας παρήχατε. Καλή συνέχεια και καλή ευχαριστώ. Δύναμη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.